σταματάω στο σήμερα, σε αυτά τα οποία τρέχουν σήμερα. Στα 44 λεπτά είμαστε μετά τις 9, 45 λεπτά μετά τις 9. Καλωσορίζοντας, καλημερίζοντας τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ, κύριο Δημήτρη Δερμιτζάκη. Πώς είστε, κύριε Δερμιτζάκη, σήμερα? Καλημέρα, κύριε Δουλγεράκη. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Βρίσκεστε ήδη στην Πλατεία Ελευθερίας? Είμαστε ήδη στην Πλατεία Ελευθερίας, ο κόσμος αρχίζει και μαζεύεται. Ήδη φαίνεται ότι θα υπάρξει μια δυναμική κινητοποίηση. Ήδη δηλαδή, σας το λέω εμπειρικά, επειδή πολλές φορές στις 9.30-10 παρατέταρτο δεν υπήρχε κόσμος σε άλλες περιπτώσεις, τώρα ήδη έχει μαζευτεί από τις 9.00 και κάτι. Και θεωρώ ότι θα γιγαντωθεί έτσι ο κόσμος περίπου στις 10.30-11 η ώρα. Ούτως οπότε άλλους... και θα γίνει μια... δυναμικό συλλαλητήριο. Ούτως ή άλλως, από τη μία είναι το διεκδικητικό πλαίσιο και σε αυτή την απεργία την 24ωρη της ΑΔΔΗ συμμετέχουν και εκατοντάδες σωματεία, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό το γεγονός νομίζω ότι μετράει πολύ περισσότερο σε δύναμη, διότι και εργασιακά και οικονομικά και υγεία και παιδεία είναι κεφάλαια μεγάλα της ζωής μας, που σε καθημερινή βάση όλους μας ταλαιπωρούν, χωρίς καμία εξαίρεση. Σωστά. Κοιτάξτε, το βασικό, τα βασικά αιτήματα που αυτή τη στιγμή έχει προκηρύξει ήδη τρεις εβδομάδες η ΑΔΔΗ σε επίπεδο πανδημοσίου υπαλληλικού, και φυσικά αφορούν πια και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Όλοι νομίζω ότι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, βράζουμε στο ίδιο ζουμί. Είναι θέματα μισθών. Είναι μισθή πραγματικά φτώχειας, και όπως γνωρίζετε και ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα δεν λαμβάνουμε τώρα για 13 χρόνια 13ο και 14ο μισθό. Ένα από τα βασικά λοιπόν και πάγια αιτήματα αυτή τη στιγμή είναι η αύξηση των μισθών σε επίπεδο πληθωρισμού ή έστω κοντά σε επίπεδο πληθωρισμού. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει ως βασικό έτσι πρόταγμα το 10% αύξηση στο μισθό. Γιατί το λέμε όμως αυτό? Ξέρετε, τώρα 13 χρόνια είχαμε ένα πάγωμα στους μισθούς μας. Η κυβέρνηση βγήκε και είπε έτσι με βροντερή φωνή σε όλα τα μήκη ότι πήραμε αυξήσεις μετά, πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια. Αλλά να θυμίσω λίγο σε όλο τον κόσμο, μια και μας δίνεται την ευκαιρία, ότι οι αυξήσεις αυτές στο βασικό μας μισθό ήταν περίπου στα 40 με 42 ευρώ καθαρά. Αυτά για να γνωρίζει ο κόσμος. Μετά δηλαδή από 13 χρόνια, που πριν 13 χρόνια χάσαμε 200 και 300 ευρώ, που η βενζίνα ήταν 1 ευρώ, τώρα που η βενζίνα είναι 2 ευρώ, πήραμε 40 ευρώ αύξηση. Αυτές λοιπόν οι αυξήσεις είναι αυξήσεις κοροϊδίας. Ξεκάθαρο. Είναι η ακρίβεια. Είναι η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση που τρώει έτσι το μεδούλι μας. Αυτό. Κυρία Δουργεράκη, όμως κοιτάξτε να δείτε. Λένε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη και ότι υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Ξέρετε κάτι, δυστυχώς γνωρίζετε πολύ καλά ότι πολλά παιδιά, πολλοί νέοι συνάδελφοι από όλο το δημόσιο τομέα και όχι μόνο, βρίσκονται από την Ελλάδα στο εξωτερικό για να δουλέψουν σε καλύτερες συνθήκες. Γνωρίζουμε λοιπόν από αυτούς που είμαστε σε επαφή ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα στην Ευρώπη. Εμείς δυστυχώς πληρώνουμε εδώ περισσότερο το μάρμαρο από όλους τους λαούς στην Ευρώπη, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Δείτε μόνο ένα παράδειγμα. Ένα επιτόκιο για να αγοράσει κάποιο ένα αυτοκίνητο στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, στη Γερμανία, στη Γαλλία είναι 2 με 3%. Εδώ το πληρώνουμε πάνω από 9. Γιατί γίνεται αυτό στην Ελλάδα? Η βενζίνα είναι στο 1,97. Και ο μισθός του νεοδιόριστου και εκπαιδευτικού και του νοσηλευτή, που ξέρετε το πολύπαθο σύστημα υγείας πια, ότι δεν μπορεί κανείς να πάει να δουλέψει με 670 ευρώ. Πώς θα επιβιώσει λοιπόν αυτός ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος πριν 20 χρόνια και 30 ήταν αυτός που ήταν ευνοούμενος? Όπως είπατε πριν από λίγο, εισαγόμενοι είναι. Βρήκαμε την καραμέλα, την πιπηλήσαμε και είπαμε άντε να την πιστέψουμε κιόλας. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Σαφέστατα δεν είναι έτσι. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα μαζί και ο δημόσιος τομέας και ο ιδιωτικός τομέας, και θα κάνουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο επί ευκαιρίας, για να μην ξεχάσουμε του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, που πραγματικά θρηνήσαμε 57 ζωές άδικα, και εκεί μπαίνει πάλι ο κρατικός παρεμβατισμός, κυρία Δουλγεράκη. Γιατί αν υπήρχε σοβαρός κρατικός παρεμβατισμός, ίσως το δυστύχημα αυτό να έχει αποφευθεί. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Άρα λοιπόν, εδώ παλεύουμε για τις δημόσιες δομές, για την δημόσια κοινωνική συνοχή, που δεν υπάρχει πια σε αυτή τη χώρα. Βλέπετε ότι σιγά σιγά μας οδηγούν στην ιδιωτική εκπαίδευση, στην ιδιωτική υγεία.
Γνωρίζουμε τις λίστες που υπάρχουν στα νοσοκομεία για να γίνει μια απλή εγχείρηση. Όλοι είμαστε γνώστες φίλων και συγγενών και οποιοδήποτε παραδειγμάτων που περιμένουν σε μια λίστα. Αλλιώς θα πρέπει να πληρώσει 3 και 4 χιλιάρικα σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο για να κάνει μια απλή επέμβαση. Αυτές λοιπόν δεν είναι παροχές. Έχουμε και χαμηλούς μισθούς και δεν έχουμε πια και δημόσια υγεία και παιδεία. Τότε τι έχουμε σε αυτή τη χώρα? Η συγκέντρωση θα παραμείνει στην πλατεία Ελευθερίας στο διαδικαστικό για να γνωρίζει ο κόσμος. Θα ακολουθήσει συλλαλητήριο. Τι, κύριε? Θα σας πω ακριβώς. Θα υπάρξουν ομιλίες προφανώς τώρα από τις 10 έως τις 11, όσο κρατήσουν τέλος πάντων. Θα μαζευτεί ο κόσμος. Έχω εικόνα ότι υπάρχουν πολλές δημόσιες υπηρεσίες που υπολειτουργούν, φυσικά τα νοσοκομεία εννοείται, και πολλά γυμνάσια και δημοτικά. Ναι, εδώ, όλοι έχουν πει μέσα. Δεν ξέρω αν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα γίνει κάτι εδώ, τουλάχιστον στην Αθήνα που είναι και κρατικά και στην Θεσσαλονίκη υπάρχει κινητοποίηση ανάλογη. Δεν ξέρω εδώ τι θα γίνει. Είναι δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, είναι οι ναυτεργάτες οι οποίοι μετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση. Κανονικά διεξάγονται οι πτήσεις για να μην ταλαιπωρείται και να μην ανησυχεί ο κόσμος, διότι η δική τους η κινητοποίηση κρίθηκε παράνομη. Αλλά σας ρώτησα γιατί επίσης στις 11 θα υπάρχει και η επιμνημόσυνη δέηση που τελεί το εργατικό κέντρο Ηρακλείου για τα θύματα στον Ιερό Ναό της Παναγίτσας στο Μασταμπά, και γι' αυτό είπα μήπως υπάρξει και κόσμος ο οποίος ανέβει προς την Παναγίτσα. Γι' αυτό ρώτησα, κύριε Περμιζάκη. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Εμείς κάνουμε αυτή τη στιγμή μια απεργιακή κινητοποίηση, δεν κάνουμε μνημόσυνα. Ωραία. Τα μνημόσυνα είναι για άλλη ώρα. Όπως και να έχει, αυτό που μπορώ να σας πω ξεκάθαρα είναι ότι μετά τις 11 με τον κόσμο θα μαζευτεί εδώ πέρα. Ναι. Θα κάνουμε μια πορεία διαμαρτυρίας από την πλατεία Ελευθερίας. Θα συνεχιστεί στη δικαιοσύνη στην Αγίου Μηνά. Και φυσικά θα καταλήξουμε εδώ. Ωραία. Και φυσικά θα ξαναδώσουμε ένα ραντεβού για την επόμενη μεγαλύτερη απεργιακή κινητοποίηση, η οποία θα είναι όλοι μαζί. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συμμετάσχει και τότε και η ΓΕΣΕ. Μάλιστα. Αυτό. Είναι νομίζω μια ημερομηνία που αυτή την ώρα συζητείται, 17 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος ή όχι. Συζητείτε, δεν θέλω να πω κάτι όμως επίσημα δημόσια για το σιγουρέ. Ναι, σαφέστατα, εάν δεν οριστικοποιηθεί, αλλά και μέσα στον Απρίλιο, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι θα υπάρξει ανάλογη κινητοποίηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δερμιτζάκη. Καλά να είστε. Εσείς να είστε καλά, ευχαριστώ.